Γεια σας, γεια σας. Νέα συνταγή. Σήμερα θα σας δείξω κορνεδάκια σε νηστίσιμη version. Μπορείτε να το φτιάξετε όλοι. Πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα σιροπάκι. 350 γραμμάρια ζάχαρη. 250 γραμμάρια νερό. 2 λεμόνι. Πάμε τώρα να φτιάξουμε την κρέμα πατησερή, γιατί τα κορνεδάκια γίνονται με κρέμα. Λοιπόν, βάζουμε 500 γραμμάρια γάλα αμυγδάλου. Φύλαξα λίγο, θα σας δείξω γιατί. 60 γραμμάρια ζάχαρη. Μία τσιμπιά αλάτι. Μίσεστε. 45 γραμμάρια. Αυτό είναι ο λόγος που φύλαξα. Λίγο γάλα. Δύο βανίλιες. Ανακατεύουμε. Το σιροπάκι μας ήδη άρχισε και ψιλοβράζει. Το ίδιο και η κρεμούλα μας. Ετοιμάζεται. Ανακατεύουμε και μόλις βλέπουμε ότι αρχίζει και πάει να πίζει, κλείνουμε το μάτι μας. Βλέπετε, έπηξε. Και θα ρίξουμε και 100 γραμμάρια μαργαρίνη, φυτική μαργαρίνη. Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει το βούτυρο. Μεταφέρουμε την κρεμούλα μας σε ένα κρύο μπολ. Γάλα αμυγδάλου, σας έχω δείξει πως θα φτιάξετε σε προηγούμενο βίντεο. Λοιπόν, παίρνουμε με βράνι. Για να μην μας κάνει πίτσα. Και ακουμπάμε τη μεμβράνη επάνω στην κρεμούλα μας. Βάζουμε ψυγείο να κρυώσει. Εφόσον τελειώσαμε την κρέμα, βγάζουμε και από τη φωτιά το σιροπάκι μας και το αφήνουμε και αυτό στην άκρη να κρυώσει. Λοιπόν, πάμε τώρα λιγάκι να σας δείξω το θέμα του κορνέ. Εγώ έχω αυτά εδώ. Τώρα ξέρω πολλές κυρίες θα μου πείτε, κύριε Γιώργο, εμείς δεν έχουμε κορνέ, τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν δύο λύσεις. Η μία είναι να κάνετε γλώσσα της πεθεράς. Ήδη είναι η ίδια ακριβώς η γέννηση. Παίρνετε ένα κουπάτ τέτοιο το οποίο το κόβετε και βάζετε τη μία σφολιάτα πάνω στην άλλη. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι να φτιάξετε δικό σας κορνέ, όμως
Δεν ξέρω να σας πω τώρα από θέμα υγείας, υγιεινής, αν είναι σωστό ή όχι. Έτσι, αυτό είναι δικό σας θέμα και το κρίνετε εσείς. Λοιπόν, παίρνετε ένα χαρτονάκι. Το κλείνετε εκεί που θέλετε. Λοιπόν, και έχετε ένα υποτυπώδη κορνέ. Έτσι. Κόβετε και εδώ. Το ευθυγραμμίζετε το λιγάκι. Λοιπόν, τώρα, καλό είναι να το περάσετε και από αλουμινόχαρτο για να αντέξει λιγάκι τη θερμοκρασία, έτσι, όμως όταν θα βάλετε επάνω τη σφολιάτα, θα βάλετε και άλλη λαδόκολλα να μην ακουμπάει επάνω στο... να μην ακουμπάει πάνω στο αλουμινόχαρτο τη σφολιάτα σας. Να κάνουμε πράγματα με ασφάλεια. Τουλάχιστον. Λοιπόν, έχετε ένα υποτυπώδη κορνέ τώρα. Εντάξει. Έχουμε ένα κομμάτι σφολιάτα. Εγώ έχω ένα ξυλαράκι το οποίο το έχω για αυτή τη δουλειά και μόνο, για να μπορώ να, να χαράζω. Γύρω στους 2 πόντους θα το κόψετε. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, παίρνουμε μία θήκη, βάζουμε λίγο ηλιέλαιο, ίσα ίσα για να μπορέσουμε να το, να υπάρχει, πώς το λένε, να είναι λίγο λαδωμένο και ξεκινάμε από κάτω. Θα τύλιξα όλα, θα πάρουμε την κάτω μεριά και θα την ακουμπήσουμε επάνω στο ταψάκι μας. Εδώ. Και αφού είναι έτοιμα, τα βάζουμε στους 180 βαθμούς αντιστάσεις μέχρι να ψηθούν, μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Τα μεδάκια μας είναι έτοιμα, θα τα πιάσουμε και θα τα βουτήξουμε στο σιρόπι.
Με το σιρόπι τα βοηθάμε να κρατήσουν λίγο παραπάνω από ό,τι θα κράταγε ένας κορνές χωρίς το σιρόπι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το θωρακίζουμε. Όπως είναι τώρα, τα βάζουμε λίγο ψυγείο να ερεμήσουνε. Αυτά είναι. Πάμε να φτιάξουμε τώρα και τη σαντική για να τελειώσουμε με τις παρασκευές μας όλες. Θα βάλουμε τώρα 500 γραμμάρια φετική κρέμα γάλακτος, μία βανίλια και θα το χτυπήσουμε μέχρι να γίνει σαντική. Η σαντική μας έχει γίνει. Δεν έβαλα ζάχαρη γιατί έχει από ό,τι γράφει το κουτάκι. Και εγώ που τη δοκίμασα είναι καλή, δεν χρειάζεται παραπάνω. Εφόσον έχουμε γεμίσει τον κορνέ μας, το βάζουμε ψυγείο. Βγάζουμε την κρέμα από το ψυγείο που φτιάξαμε το πρωί. Την ανακατεύουμε λιγάκι. Εφόσον λοιπόν έχουμε ανακατεύσει, το βάζουμε πάλι μέσα στον κάδο, είτε με μιξεράκι χυρός, με ό,τι σαντιγί έχει περισσέψει, δεν πετάμε τίποτα. Ωραία. Και θα το χτυπήσουμε να γίνει μια λεία κρέμα. Όταν έχει γίνει κρέμα, μεταφέρουμε σε κορνέ. Και αφού έχουμε μεταφέρει, θα μπει και αυτό για λίγη ώρα στο ψυγείο να σφίξει. Πάμε σιγά σιγά τώρα να γεμίσουμε. Δεν το γεμίζετε μέχρι πάνω. Ωραία. Πάμε τώρα να βάλουμε και σαντιγί. Λοιπόν, βάζουμε πάλι ψυγείο. Πάμε να τελειώσουμε τα γλυκάκια μας. Να τους βάλουμε και ένα κερασάκι. Εννοείται ότι μπορείτε να τα φτιάξετε και χωρίς να φτιάξετε την κρέμα πατισερή, έτσι. Μπορείτε να βάλετε μόνο σαντιγί αν θέλετε, εάν βαριόσαστε να φτιάξετε την κρεμούλα. Τι ωραία που είναι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να έρθετε στην ομάδα μας στο Facebook, μαγειρικές απολαύσεις, οτιδήποτε χρειαστείτε, είμαστε μια μεγάλη παρέα εκεί και τη συνταγή, όπως πάντα, θα την βάλω κάτω από το βίντεο, αλλά και στην ιστοσελίδα μας www.μαγειρικεςαπολαύσεις.gr. Να είστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!